Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν βοηθήσει στη χρηματοδότηση έργων. Συνολικά οι Δήμοι Χίο, Ψαρών και Νουσών έχουν πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, είτε από το Υπουργείο Μετανάστευσης είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα υπάρχει μια μεγάλη επένδυση σε απαραίτητα έργα στο νησί. Αυτά συνδυαστικά με το νέο αναπτυξιακό νόμο, που στοιχείο δίνει 70% επιδότηση για νέες επενδύσεις, μας δημιουργεί το πλαίσιο για απαραίτητες επενδύσεις στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης του νησιού. Οι τομείς είναι συγκεκριμένοι και νομίζω γνωστοί σε όλους. Η μαστίχα, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η καινοτομία. Σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, θεωρώ ιδιαίτερα θετικό ότι το ΙΕΚ, το δημόσιο της Χίου, θα γίνει πειραματικό. Η Σχολή Μηχανικών, με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης, ενίσχυσε τις θέσεις που έχει στοιχείο. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα φάρο για το νησί μας, πολύ σημαντικό. Όλα αυτά πλέον δημιουργούν ένα πλαίσιο νέων επενδύσεων απαραίτητων, ειδικά στον τομέα του τουρισμού. Αυτό το διάλογο είναι το διάλογο που θέλω τώρα να προτάξουμε μέχρι τις εκλογές. Αυτά που ήταν εμπόδιο τόσα χρόνια, αυτά που λείπανε, αυτά που μας στερούσαν το δικαίωμα και εμείς να επενδύουμε στο μέλλον, αντιμετωπίστηκαν μέσα σε μια πολύ σύντομη χρονική περίοδο, μέσα σε 3 χρόνια. Η ανάπτυξη, οι νέες επενδύσεις σε αυτούς τους 4 τομείς είναι το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας της Χίου. Και θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση, τους γιατρούς και όλο το προσωπικό του Σκυλίτσιου για την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάναν τα δύσκολα χρόνια της έξασης της πανδημίας του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι τα έργα που γίνονται στο νοσοκομείο προχωράνε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι υπάρχουν έργα για αναβάθμιση κέντρων υγείας όπως το Πυργή, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει η εκκρεμότητα των προσλήψεων. Είναι σημαντικό κενό και στο ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο γενικότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Υγείας προχωράει στην προκήρυξη θέσεων που θα καλύψουν τις δικές μας ανάγκες. Και υπάρχει μια διαρκής συνεννόηση μεταξύ της διοίκησης του νοσοκομείου, της δεύτερης ΔΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, ώστε οι επικείμενες προκηρύξεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του νοσοκομείου. Είναι δεδομένο ότι θα στηρίξουμε το νοσοκομείο και όλο το σύστημα υγείας της Χίου. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Πολλές φορές θέλω να σας πω ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες δεν καλύπτονται, γιατί δυστυχώς γιατροί δεν επιλέγουν να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και γι' αυτό ο συνάδελφός μου, Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, προχωρά σε πρωτοβουλίες νομοθετικές, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε γιατρούς να συνεργάζονται με τα νοσοκομεία, ακόμα και αν δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ. Δίνουμε κίνητρα ώστε οι γιατροί που υπάρχουν και λειτουργούν σε περιοχές και στοιχείο ο ιδιωτικός τομέας της υγείας έχει ένα πάρα πολύ αξιόλογο προσωπικό, να μπορεί να συνεργαστεί και να παράσχει υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το έχω πει πολλά χρόνια και καμιά φορά έχω γίνει και δυσάρεστος σε φίλους εδώ στοιχείο, ότι χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και σε αξιόλογες κλίνες ξενοδοχειακές και σε υπηρεσίες οι οποίες είναι επικουρικές του τουρισμού, όπως παραδείγματος χάρη η εστίαση. Το τουριστικό προϊόν, άμα δείτε, σε όλη την Ελλάδα εξελίσσεται. Αλλάζει η αισθητική, αλλάζουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και δεν μιλάω για τα μεγάλα γνωστά τουριστικά νησιά, αυτά που λέμε πάντα, όπως η Μύκονος ή η Σαντορίνη. Βλέπουμε σε πολλά μικρότερα νησιά πολύ αξιόλογες προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα που προσελκύουν κόσμο ως προορισμό. Πας στο τάδε νησί γιατί έχει ένα πολύ καλό ξενοδοχείο που σου αρέσει και έχει και 2-3 βραβευμένα εστιατόρια τα οποία προκαλούν και αυτά ζήτηση από την πλευρά των τουριστών. Είναι σημαντικό λοιπόν και χαιρετίζω την προσπάθεια του φορέα τουρισμού να στηρίξει και να βοηθήσει τους πάροχους του τουριστικού προϊόντος στοιχείο, όπως νομίζω κάνει πολύ καλή δουλειά και η Ένωση των Ξενοδόχων, κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά και βλέπω και την παρουσία τους στα μέσα μαζικής επικοινωνίας προμοτάροντας στοιχείο. Το πρώτο λοιπόν σημαντικό είναι να υπάρξουν ιδιωτικές επενδύσεις στο χώρο του τουρισμού. Ήταν πολύ δυσάρεστο το έργο του 2014 που είχα εντάξει στο Fast Track ως Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το έργο του μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στα Κεραμεία δεν είχε ακόμα προχωρήσει.
Δυστυχώς τότε το μεταναστευτικό και το πρόβλημα του αεροδρομίου αποτέλεσε τροχοπέδι στην ολοκλήρωση της επένδυσης. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αν δεν υπάρξουν ένα ή δύο μεγάλα ξενοδοχεία βάσης στοιχείο για να προσελκύσουν πτήσεις τσάρτερ, αυτό δεν θα επιτρέψει τη διάχυση του τουρισμού σε όλο το νησί. Χρειάζονται λοιπόν ξενοδοχεία βάσης. Αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα που είχαν οι επενδυτές στο παρελθόν, μεταναστευτικό αεροδρόμιο, κλειδώσαμε όπως σας είπα και το ΦΠΑ, το οποίο είναι σημαντικό γιατί είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του τουριστικού μας προϊόντος. Μπορεί να έχουμε τακτοπλοϊκά τα οποία επηρεάζονται εμφανώς από την τιμή των καυσίμων, αλλά όταν έρθει κάποιο στοιχείο, η ζωή εδώ είναι φτηνότερη από ότι θα ήταν σε κάποιο άλλο νησί λόγω του ΦΠΑ. Είναι σημαντικό λοιπόν να προχωρήσουν αυτές οι ιδιωτικές επενδύσεις. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα το ένα ερώτημα έχει να κάνει και με το δικό σας Υπουργείο. Είναι το ζήτημα της απασχόλησης μεταναστών. Έχουμε και στοιχείο, έχει μπει αυτό το ζήτημα από τους μαθητικούς καλλιεργητές. Παλιότερα είχαμε και τα περιβόλια του κάμπου που αναζητούσαν εργατικά χέρια. Πώς λοιπόν σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, και δεδομένου ίσως ότι οι μετανάστες ψάχνουν κάποιες άλλες χώρες που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας ή στο συνολικό πλαίσιο. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια δυσκολία το 2022 στην έβρεση εργατικού δυναμικού για κάλυψη αναγκών του αγροτικού τομέα. Και υπήρξαν αντίστοιχα πιέσεις και σε άλλους τομείς της πραγματικής οικονομίας, όπως τον τουρισμό και τις κατασκευές. Ενεργοποιήσαμε το 2022, όπως είχαμε κάνει και το 2021, μια έκτακτη νομοθετική διαδικασία ταχείας έκδοσης άδειας παραμονής για ανθρώπους που έρχονται να δουλέψουν εποχικά στη χώρα μας, κάτι το οποίο βοήθησε στην προσέλκυση εργατών γης από τα Βαλκάνια, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήρθαν άνθρωποι για να δουλέψουν στην ελληνική αγροτική παραγωγή, και διευκολύναμε και την έκδοση προσωρινών αδειών εργασίας για αυτούς που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, με τροπολογία που την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Πράγματι, υπάρχει ένα θέμα όταν υπάρχουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουν πολύ ψηλότερα μεροκάματα από ό,τι δίνει η Ελλάδα, και πολλές φορές δίνουν και καλύτερες συνθήκες διαμονής σε αυτούς τους εποχικούς εργάτες γης σε σχέση με αυτά που έδινε η Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό η αγροτική παραγωγή με οργανωμένο τρόπο, δηλαδή παραδείγματος χάρη μέσω συνδικαλιστικών, συνεταιριστικών ενώσεων, να εκμεταλλευτούν δυνατότητες που από το 2021 δίνει η ελληνική νομοθεσία για την προσέλκυση πολυετών εποχικών αδειών παραμονής, ώστε να φέρουν κόσμο κάθε χρόνο, τους ίδιους ανθρώπους. Μέχρι 5 χρόνια μπορεί να εκδοθεί αυτή τη στιγμή μια πολυετής άδεια εποχικής απασχόλησης που επιτρέπει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποιος να διαμείνει στην Ελλάδα. Να πω κάτι γενικότερο για το μεταναστευτικό πάνω σε αυτό. Είναι αυτονόητο ότι η Ευρώπη δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα φρούριο. Πρέπει να έχει ανοιχτές διόδους. Είτε για ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν ανθρωπιστικής προστασίας μέσω οργανωμένων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετεγκατάστασης. Σας θυμίζω ότι η χώρα μας πέρυσι υποδέχτηκε 850 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν με οργανωμένο τρόπο, όταν κατέρευσε η εκεί κυβέρνηση και οι Ταλιμπάν κατέκτησαν την εξουσία, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δώσαμε άδειες και υποδεχθήκαμε γυναίκες οι οποίες είχαν υψηλές θέσεις στην προηγούμενη κυβέρνηση, είτε στην νομοθετική, είτε στην εκτελεστική, είτε στην δικαστική εξουσία, και εμφανώς ήταν ατομικά σε κίνδυνο μετά την αλλαγή του καθεστώτος. Άρα η Ευρώπη πρέπει να έχει ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ομοίως η Ευρώπη πρέπει να έχει διαδρόμους για την υποδοχή ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να έρθουν να δουλέψουν, να ζήσουν, να σπουδάσουν, να επενδύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και πάλι με κανόνες. Αυτό που είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και θα το επαναλάβω και σήμερα, είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση τους λαθροδιακινητές να επιλέγουν αυτοί ποιος θα έρθει να ζήσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Άρα το θέμα της φύλαξης των συνόρων για μας παραμένει αυτονόητα πρωταρχική υποχρέωση, και θα συνεχίσουμε αποτελεσματικά να φυλάμε τα σύνορά μας απέναντι σε κυκλώματα λαθροδιακινητών και προσπάθειες εργαλειοποίησης. Από την άλλη, είμαστε στην πλευρά της Ευρώπης, η οποία πιστεύει
στην ανάγκη και ανθρωπιστικών διαδρόμων και νομίμων οδών μετανάστευσης. Προωθήσεων, έτσι με τον τρόπο με τον οποίο τουλάχιστον το λαμβάνουμε εγώ. Με αφορμή τη 29 έκτου, λόγω του ελικοπτέρου και τη μετακίνηση δύο προσφύγων, έγινε γνωστό το όλο θέμα. Στην προσπάθεια επικοινωνία με την αστυνομία, αυτό που μετέφεραν είναι ότι από 27 έως 29 έκτου είχαμε 32 άτομα που μεταφέρθηκαν σε δομή πρώτη υποδοχή. Με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται και την πίεση που δέχεται και η ελληνική κυβέρνηση από την Ευρώπη, από οργανισμούς και από τον τύπο για το θέμα αυτό. Και δεν μιλώ για αυτούς που μπορεί να μπλοκάρονται στη θάλασσα και να μην αφήνουν να περάσουν σε αυτό το ζήτημα που θέτεται με τους πλατφοδιακινητές. Γιατί λοιπόν δεν δίνονται ακριβή στοιχεία για τις αφίξεις, για τον πραγματικό χρόνο που φτάνουν είτε από το λιμενικό σώμα και από την αστυνομία, δεν υπάρχουν τέτοια πληροφόρηση, νομίζω το γνωρίζετε, αλλά και από το δικό σας Υπουργείο. Έτσι ώστε τέτοιου είδους περιπτώσεις που τις έχουμε, τις καταγράφουμε και στη συνέχεια ψαχνόμαστε μεταξύ του ρεπορτάζ και των τηλεφώνων, να έχουμε την επίσημη θέση της ελληνικής πολιτείας από όλους αυτούς τους φορείς που εμπλέκονται σε κάθε ένα συμβάν. Καταρχήν για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα δεδομένα. Γι' αυτό μία από τις πρώτες προτεραιότητές μας ήδη από το Μάρτιο ή Απρίλιο του 2020, δεν θυμάμαι τον ακριβή μήνα, δηλαδή δύο μήνες μετά την επανίδρυση του Υπουργείου, η πρώτη μας μεγάλη προτεραιότητα είναι να υπάρχει ένα μηνιαίο αναλυτικό δελτίο πολυσέλιδο, το οποίο το λαμβάνετε όλοι σας και είναι και διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, που αναφέρει αναλυτικότατα τις αφίξεις κατά ανασημείο εισόδου, τις αναχωρήσεις ανασημείο εισόδου, τους διαμένοντες ανασημείο εισόδου, τις εκκρεμότητες αιτήσεων ασύλου και τις αποφάσεις που εκδίδονται. Όλα αυτά τα στοιχεία δίνονται αναλυτικά κάθε μήνα. Δεν θα βγάζουμε ημερήσιο δελτίο και κάποιες αφίξεις που δεν είναι συνηθισμένες πλέον. Υπάρχουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό εμείς το καλύπτουμε σε μηνιαία βάση. Θεωρούμε ότι είναι επαρκές για την ενημέρωση και του κοινού και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Από εκεί πέρα, όταν υπάρχουν ειδικά επιχειρησιακά γεγονότα, αυτά συνήθως ανακοινώνονται, όταν ανακοινώνονται, από τοπικές αρχές των σωμάτων ασφαλείας, όταν υπάρχει κάτι ασυνήθιστο σε σχέση με το μεταναστευτικό. Πάντως είναι σημαντικό και το ξαναλέω ότι εμείς ως Υπουργείο συνολικά δίνουμε πλήρη στοιχεία κάθε μήνα για κάθε παράμετρο που αφορά είτε την παράνομη μετανάστευση, αλλά και την νόμιμη μετανάστευση. Δηλαδή πόσες νόμιμες άδειες παραμονής υπάρχουν στη χώρα μας, πόσες αυτές κατανέμονται, πόσες αιτήσεις εκκρεμούν. Όλα αυτά τα στοιχεία κάθε μήνα τα δίνουμε αναλυτικά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικά στο κοινό. Δεν βοηθά πάνω για να γίνει τέτοια σάμπωση στοιχείων. Και με το θόλος. Πότε, αν και πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και αν μέσα σε την προεκλογική χρονιά θα δούμε την δόση στο περιοχή. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι το είπα και χθες, ότι η συζήτηση για το μεταναστευτικό είναι εντελώς διαφορετική στοιχείο από ό,τι είναι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό εμφανώς έχει στοιχεία μικροπολιτικής και έχει στοιχεία τα οποία συνδυάζονται με τη δικιά μου εντοπιότητα στοιχείων. Θέλω να σας πω ότι στη Σάμο, στην Κό και στη Λέρο οι δομές φιλοξενίας έχουν και ολοκληρωθεί και λειτουργούν. Ο Πρωθυπουργός πρόσφατα βρέθηκε στην Κό. Συναντήθηκε με τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, με οργανώσεις, με φορείς. Και αυτό που του έκανε εντύπωση και το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν αναχωρήσει από το νησί, είναι ότι κανείς δεν του μίλησε για μεταναστευτικό. Όλα αυτά που εδώ λέγονται στα καφενεία δεν τα λένε στα άλλα νησιά που υπάρχουν οι δομές και λειτουργούν. Ομοίως, όπως ξέρετε, οι δομοί στη Λέσβο έχουν ξεκινήσει εργασίες, προχωράει και υλοποιείται και αυτή η δομή θα είναι έτοιμη, θα τέλει του 22, αρχές 23, θα είναι έτοιμη για να κλείσει και το Μαυροβούνι, όπως έχουμε δεσμευτεί στο Δήμο Μυτιλίνης, ο οποίος ψήφισε υπέρ της λειτουργίας της νέας δομής εκτός αστικού ιστού και το κλείσιμο εννοείται, όπως κάναμε ήδη στη Σάμο, όπως κάναμε ήδη στη Λέρο, το κλείσιμο της παλιάς υφιστάμενης δομής. Εδώ στο Θόλος έχει γίνει μέγα θέμα εσωτερικής αντιπολίτευσης μέσα στοιχείο, εν ώψη βουλευτικών και δημοτικών εκλογών διάφοροι πολιτικοί παράγοντες του τόπου εδώ τοποθετούνται ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα λαϊκισμού που κάποιοι καλλιέργησαν στοιχείο. Είναι δεδομένο ότι
το έργο στο Θόλος θα προχωρήσει. Σας θυμίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τελεσίδικα με απόφαση της Ολομέλειας έκρινε ότι η άδεια κατασκευής είναι νόμιμη, ότι δεν συντρέχουν κίνδυνοι παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αρχαιολογίας. Όλες οι απαραίτητες προβλέψεις έχουν περιληφθεί στην μελέτη κατασκευής της δομής. Σας θυμίζω επίσης ότι με απόφαση του το πρωτοδικείο της Χίου έκρινε ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του Δήμου Χίου περί ιδιοκτησίας της γης. Θεωρεί η απόφαση, η οποία είναι πολύ καλά αιτιολογημένη του πρωτοδικείου Χίου, ότι η έκταση ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Γνωρίζω ότι ο Δήμος έχει προσφύγει τώρα ξανά στα δικαστήρια, ας πούμε, μπορεί να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, στην ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να προσφύγει άπειρες φορές. Η ουσία είναι ότι το θέμα της ιδιοκτησίας έχει ήδη κριθεί από το πρωτοδικείο Χίου και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα ως προς την ιδιοκτησία της γης. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τελικό θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, το οποίο είναι αυτονόητο. Το δικαίωμα πρόσβασης κάποιου στην ιδιοκτησία του στην Ελλάδα είναι δεδομένο. Κανείς δεν μπορεί να εμποδιστεί. Υπάρχουν κανόνες δουλείας, υπάρχουν κανόνες νομής, υπάρχουν διάφορα νομικά αερίσματα τα οποία υποχρεώνουν οποιονδήποτε είναι ιδιοκτήτης μιας έκτασης να επιτρέψει κάποιον να έχει πρόσβαση στη δικιά του έκταση. Ελπίζω αυτά θα λυθούν. Θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η μικροπολιτική και δημιουργεί ένταση στο νησί. Και όπως σας είπα, είμαστε το μοναδικό νησί αυτή τη στιγμή που ασχολείται με αυτό το θέμα ακόμα. Και οδηγεί και στην παραμονή για περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε της άναρχης ανοιχτής δομής στη ΒΙΑΛ. Βέβαια, θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση της ΒΙΑΛ που έχει καταφέρει να περιορίσει καταρχήν την παραμονή των ετούντων άσυλων εντός της περιφράξεως, να είναι μια δομή πολύ καθαρή, πολύ ασφαλής και πολύ λειτουργική, παρότι είναι μια δομή ανοιχτού παλαιού τύπου.